Και μπας τόσοι πάρα πολλά ωφέλη τα οποία έρχονται από τη Μοτορόλα. Και γιατί δεν πρέπει να τα πούμε, πρέπει να τα πούμε. Χτυπάμε την πόρτα και ζητάμε σε δύσκολες εποχές κάποια βοήθεια. Αυτό βέβαια δεν είναι σαν αντάλλαγμα. Αλλά κάθε φορά ψάχνουμε να βρούμε τρόπους προκειμένου να ξαναφέρουμε πάλι το θέμα, να δούμε ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να βοηθήσουμε και κάποιες εταιρείες να σταθούν στα πόδια τους. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όχι κύριε Παπαγεωργίου, όχι δεν έχει ένα λεπτό να τελειώσουμε να πάμε. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ, δεν έχει ένα λεπτό. Ποιος κανονισμός ότι σε κάθε θέμα θα παίρνουν οι δημότες το λόγο. Μα μιλάτε σοβαρά τώρα. Σε κάθε θέμα οι δημότες θα παίρνουν το λόγο, το λέει ο κανονισμός. Σαν το άρθρο το 217 που μου λέγατε για το τέτοιο στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια. Μην με τρελαίνετε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Και μιλάω και έτσι. Το λέει ο κανονισμός. Λοιπόν, όχι δεν είναι. Σε κάθε θέμα δεν είναι έτσι, κύριε Παπαγεωργίου. Σας έδωσα πριν το λόγο. Έχετε λάθος, κύριε. Όχι, εντάξει, άφησε με να έχω λάθος. Εντάξει. Ναι, να πάμε στις ψηφοφορίες. Να πάμε στις ψηφοφορίες. Ο κύριε Λουμερέλη, για να κλείσουμε. Δεν θα λύσω. Συγγνώμη, επί της διαδικασίας. Επί της διαδικασίας. Έχει ο κύριος Δημητριάς το λόγο, άμα... Στο Συμβούλιο προσήλθε ο κύριος Παπαθανασίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάση Κανονισμού. Άρθρο 4, παράγραφος 10. Εκπρόσωποι φορέων διενός και μόνο εξουσιοδοτημένου μέλους και οι ιδιώτες δύναται να λαμβάνουν τον λόγο στα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα και στα θέματα ημερησίας διάταξης που τους ενδιαφέρουν ή τους αφορούν αποκλειστικά μετά από απόφαση του Προέδρου. Η διάρκεια της ομιλίας τοποθέτησης των ανωτέρων δεν μπορεί να είναι. Ευχαριστώ πολύ. Άρα με επιβεβαιώνετε. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρήστε. Αυτό σας λέω. Έχετε τον λόγο λοιπόν να πείτε όχι ο κανονισμός, εσείς ότι δεν έχετε τον λόγο.